Εκπομπή αφιερωμένη στις επιπτώσεις του κορονοϊού στον παγκόσμιο χάρτη παρουσίασε ο δημοσιογράφος Νίκος Πιτσέρης κατά τη διάρκεια της εκπομπής επί της ουσίας. Στο στούντιο βρέθηκαν προσκεκλημένοι μέσω Skype δημοσιογράφοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και κάτοικοι από το Καμερούν, τη Νέα Υόρκη, τις Βρυξέλλες και το Λονδίνο. Το Καμερούν, που βρίσκεται στην Κεντρική Αφρική, είναι η τέταρτη χώρα της υποσαχάριας Αφρικής που καταγραφεί κρούσμα του ιού, μετά την Νιγηρία, τη Σενεγάλη και τη Νότια Αφρική. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ έχει σταματήσει η έκδοση κάρτας Visa. Αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, έχουμε γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου με αίσθηση 45-46. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς να δούμε αν όντως είναι θέμα τύχης ότι δεν έχουμε ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στην Αφρική ή όντως τελικά οι καιρικές συνθήκες ευνοούν στην μη εξάπλωση του ιού. Αυτό είναι κάτι που θα μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση σε 2 με 3 εβδομάδες περίπου, και αυτό το λέω γιατί, διότι μέχρι πριν από λίγο καιρό τα σχολεία ήταν κλειστά για 2 περίπου εβδομάδες, όπου η πλειοψηφία των οικογενειών ταξίδεψε στην Ευρώπη με κύριο προορισμό τη Γαλλία. Το Καμερούν έχει πάρει τα μέτρα του, δηλαδή έχουν πάρθει μέτρα προστασίας, γίνονται συνεχείς έλεγχοι στα αεροδρόμια της χώρας, δεν εκδίδονται πλέον κάρτα Visa για όσους θέλουν να επισκεφθούν το Καμερούν για τουριστικούς λόγους ή για όσα παιδιά έχουν φύγει στην Ευρώπη για να σπουδάσουν και θέλουν να επιστρέψουν στην οικογένειά τους. Οι αεροπορικές εταιρείες πλέον έχουν κόψει τη σύνδεση με Ευρώπη και με Κίνα, πλην μιας εταιρείας η οποία αρνείται να συμμορφωθεί στους κανόνες. Τα σχολεία έχουν κλείσει σήμερα επισήμως για μία εβδομάδα και σε μία εβδομάδα περίπου θα συζητήσουν αν είναι αναγκαία η παράταση ή όχι. Στο Λονδίνο τώρα από τη Δευτέρα και όλας ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε τη σημαντική κλιμάκωση των μέτρων στη Βρετανία, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας σε όλους τους πολίτες της χώρας να αποφεύγουν παμπ, λέσχες, εστιατόρια και θέατρα. Ο οποίος κύριος Μπόρις Τζόνσον για πρώτη φορά μίλησε σε διαφορετικό κλίμα. Ζήτησε από τους Βρετανούς να καταλάβουν τη σοβαρότητα της κατάστασης, ότι θα πρέπει να σταματήσουν τις κοινωνικές επαφές που έχουν, να σταματήσουν, όπως είπε, τα περιττά ταξίδια και να σταματήσουν να πηγαίνουν στις pub, τα θέατρα, τους κινηματογράφους. Τα οποία όμως συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, έτσι. Κανονικότατα, δεν έχει κλείσει τίποτα. Όλα λειτουργούν κανονικότατα. Απλά του ζήτησε να μην πηγαίνουν. Τα άφησε δηλαδή στη διακριτική του ευχέρεια, αν θες. Από εκεί και πέρα είπε ότι καλό θα είναι να, όσοι μπορούν και έχουν δυνατότητα, να εργάζονται από το σπίτι. Σε αυτό θα ήθελα να πω ότι πάρα πολλοί Βρετανοί που έχουν τη δυνατότητα το κάνουν αυτό και μη Βρετανοί. Από εκεί και πέρα όσοι έχετε πυρετό, λέει, είναι καλό να μένετε στο σπίτι ή βήχα. Και αν υπάρχει πυρετός ή βήχας για 14 μέρες, του συνέστησε ο κύριος Τζόνσον να παραμείνουν στο σπίτι. Και αυτό αφορά για όσους είναι άνω των 70 ετών, για τις έγκυες και αυτούς που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας. Δραστικά μέτρα έλαβαν οι βελγικές αρχές κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού στο Βέλγιο. Σε αντίθεση με αυτά που άκουσα προλίγο σχετικά με τη Μεγάλη Βρετανία, όπου εκεί όντως επικρατεί σχετικά κάποια ψυχραιμία, θα έλεγα, χωρίς να κάνω υπερβολές, ότι εδώ στο Βέλγιο επικρατεί πιο πολύ ο φόβος και θα έλεγα μάλιστα ότι ο πληθυσμός είναι και στο όριο του πανικού. Όπως γνωρίζετε, τα σχολεία εδώ είναι ήδη κλειστά, όπως και στην Ελλάδα από ό,τι γνωρίζω. Τα Σαββατοκύριακα κατά πάντα είναι κλειστά εκτός από σούπερ μάρκετ και φαρμακεία. Ήδη οι περισσότερες εταιρείες εκεί που είναι εφικτό δουλεύουν με τηλεεργασία, δηλαδή σε απόσταση από το σπίτι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η πολιτεία της Νέας Υόρκης. Κοίτα να δεις, νομίζω εμείς είμαστε εδώ 1-2 μέρες πίσω από την Ευρώπη. Ήταν όλοι, ας πούμε, προσεκτικοί την περασμένη εβδομάδα, αλλά εμείς προχωρούσαμε σαν να μην τρέχει και πολλά πράγματα. Δηλαδή, κάναμε προετοιμασία στη δουλειά για τέτοιο γεγονός, αλλά ελπίζαμε να μην βρούμε σε αυτό το στην κατάσταση. Τώρα δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουμε στα γραφεία μας. Εγώ ευτυχώς και σύζυγός μου μπορούμε να δουλέψουμε
έτσι στο σπίτι με τηλεσύνθεση, αλλά πολλοί δεν μπορούν. Προσπαθούν τώρα και τα παιδιά να τους συνθέσουν και αυτούς με τα μαθήματα να προχωρήσουν η σχολική χρονιά, να τα κάνουν μέσω διαδίκτυο. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Πιστεύω θα είδετε στις σκηνές που παντού ήταν και σε εσάς στα σούπερ μάρκετ, πιένουν όλοι και τρέχουν και γεμίζουν τα καρότσια σαν, με πανικός, δηλαδή νομίζουν πως δεν θα υπάρχει τρόφιμα και φαγητά, αλλά μας έχουν πει πως δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πως ψωνίζουν τώρα οι Αμερικάνοι σαν να ήταν τα Χριστούγεννα δύο φορές. Δηλαδή απλώς αγοράζουν προϊόντα που δεν φτάνουν να επιστρέψουν τα ράφτια να ξαναγεμίσουν με προϊόντα, να αγοράσουν.